Είσαι τα ζαχαρότα, τα παιχνίδια χιλιάρα. Να μοντέλα και παιδί σου, να μέχω όλα στη ζωή σου. Μια ευχή και μια γιορτή για το παιδί ήταν ο τίτλος της εορταστικής εκδήλωσης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, μόνο που στη γιορτή αυτή συμμετείχαν και οι μεγάλοι. Το βράδυ της Πέμπτης στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, ο τραγουδιστής Θάνος Καλλύρης έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια υπέροχη βραδιά αφιερωμένη στα παιδιά που φιλοξενούνται στις μονάδες του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας που πραγματοποιούν εξαιρετικό έργο. Προηγήθηκε η παρουσίαση του θεατρικού του Ευγένιου Τριβιζά Φρικαντέλα, όπως και ένα πολίτικο γλέντι με τη συμμετοχή του πολιτιστικού εργαστηρίου Κόνιτσας. Στην αρχή της εκδήλωσης η πρόεδρος του κέντρου Μαρία Τσολάκη εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τη διοίκηση, τους συνεργάτες της αλλά και προς το σύνολο του προσωπικού των δομών, ενώ χαιρετισμό απευθύναν ακόμη οι βουλευτές Μαρία Κεφάλα Βασίλης Γιώγιακας, ο πρόεδρος της ΑΔΔ Ιωαννίνων Χρήστος Γρίβας και εκπρόσωπος των εργαζομένων. Αλλά η συγκεκριμένη μέρα είναι μέρα χαράς. Δεν θέλω να πούμε πολλά πράγματα, εγώ θέλω να δώσω όλους χρόνια πολλά. Καλή πρωτοχρονιά με υγεία πάνω απ' όλα, να χαρείτε το θεατρικό και το μουσικό μας δρόμενο σήμερα. Εύχομαι σε όλους να είστε καλά με τις οικογένειές σας, να χαρούν τα παιδιά μας όλα. Είναι σύσσωμο και το ΑΜΕΑ Ιωαννίνων, πρέπει να σας πω. Υπάλληλοι και οφειλούμενοι μας, φίλοι μας φιλοξενούμενοι, σήμερα εδώ μαζί μας. Παιδιά από όλες τις μονάδες παιδικής προστασίας της Ηπείρου και φυσικά εργαζόμενοι και από την Ιγουμενίτσα και από τους Σουλιάτες και από την Κόνιτσα και από την Πογωνιανή. Να συγχαρώ την πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, τη Μαρία Τζολάκη, και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σημερινή πρωτοβουλία, για τη σημερινή εκδήλωση, για τη σημερινή διοργάνωση. Είναι μια πραγματική γιορτή των παιδιών. Μια γιορτή για αυτά τα παιδιά που μέσα από δύσκολα περιβάλλοντα βρίσκονται σε δομές φιλοξενίας σαν αυτές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας και χρειάζονται την υποστήριξη όλων μας, χρειάζονται την αγάπη όλων μας, χρειάζονται μια μεγάλη αγκαλιά. Το Διοικητικό Συμβούλιο όλους τους εργαζόμενους, όλους τους εργαζόμενους, γιατί πραγματικά επιτελούν σημαντικό έργο, δίνουμε κατάθεση ψυχής. Και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια των εργαζομένων, το λέω γιατί παρακολουθώ ιδιαίτερα στα ιδρύματα της Θεσπρωτείας που βρίσκομαι, παρακολουθώ από κοντά και ειλικρινά βλέπω ότι όλοι οι εργαζόμενοι κάνουν το καλύτερο δυνατό. Να γίνεται κήρυκες πλήρου του μηνύματος. Κανένας άλλος, εκτός από τη συντεταγμένη πολιτεία, δεν έχει δικαίωμα να ασχολείται με τα παιδιά. Τα παιδιά είναι παιδιά όλων μας και λένε ότι μια πολιτεία μετριέται για τον πολιτισμό της από το πώς στέκεται απέναντι στις μειοψηφίες. Χαρίζεται το πολύτιμο δώρο της χαράς. Της χαράς να ελπίζουμε ότι ο ερχομός της νέας χρονιάς θα σηματοδοτήσει ένα καλύτερο αύριο για όλους μας. Να νιώσω τόσο καιρό, περιμένω, να
στιγμή.